Κύριοι, σας ευχαριστούμε για την κατανόηση, για την καθυστέρηση. Κάτι πήγε η Εθνική Σύλληψη της ΚΟΠ, η συνάντηση των πρόεδρων της ΚΟΠ μαζί με όλα τα μέλη της εκθεσίας. Κάναμε κοινή συνεδρία με βασικό θέμα τα επεισόδια στα γήπεδα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποφάσισε την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο να μην υπάρχει μετακίνηση φιλάθλων. Ένα μέτρο που επέτυχε. Όμως, την νέα αγωνιστική περίοδο η απόφαση δική μας ήταν να γίνεται η μετακίνηση φιλάθλων με το 10% και ανάλογα με τη χρονιδότητα του κάθε γηπέδου. Και κατά τη διάρκεια της πλήρης του αθλήματος η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου άλλαξε τους πειθαρχικούς κανονισμούς, έβαλε πάρα πολύ σκληρά μέτρα και αποφάσεις για να είναι αποτρεπτικό και να τιμωρείται ο κακός. Η θέση δική μας ότι δεν μπορεί να τιμωρείται το ποδόσφαιρο. Θα τιμωρούνται όσοι παρεπτεύονται και υπάρχουν τα δικαστικά μας όργανα. Θέλω να δώσω τόσο εγώ όσο και παρευρισκόμενοι ένα μήνυμα προς το κράτος και στο Υπουργό Δικαιοσύνης. Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε. Είμαστε εδώ για να λύσουμε από κοινού τα προβλήματα. Τα προβλήματα δεν λύονται με δημόσιες παρεμβάσεις εκατέρωθεν. Τα προβλήματα γίνονται σε κλειστές αίθουσες, ανταλλάσσονται απόψεις χωρίς εξυγχρονισμό και από τους μεν και από τους δε για να βρίσκονται οι λύσεις. Σαν ποδόσφαιρο έχουμε όλη την καλή διάθεση. Ήδη αντιπροσωπεία των σωματείων και της Ομοσπονδίας έχουμε συνάντηση με το Υπουργό Δικαιοσύνης και των Αρχηγών Αστυνομίας. Θα ενημερωθεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θεωρούμε είναι ο πρώτος στη τάξη πολίτης του κράτους, αλλά είναι και φύλατρος και ξέρει τα προβλήματα του ποδοσφαίρου και θεωρούμε ότι θα βρούμε τις σωστές λύσεις για να μην πεθάνει το ποδόσφαιρο μας. Μας ενδιαφέρει και μας απασχολεί ως γενικά να μην έχουμε επεισόδια, να μην έχουμε περαιτέρω θύματα από το προέρχονται, είναι από την αστυνομία, είναι από τους φυλάτρους, είναι από αθώον κόσμο. Αυτός είναι ο κύριος στόχος μας. Ο δεύτερος στόχος μας είναι όμως να παραμείνει το ποδόσφαιρο ζωντανό. Το ποδόσφαιρο αργοπεθαίνει. Και δεν αργοπεθαίνει αγωνιστικά. Αγωνιστικά είναι παραδεκτό σχεδόν σε όλη την Ευρώπη ότι έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και πρέπει αυτό να είναι το πρωτάθλημα να το χαίρεται ο κόσμος, να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο. Μαζί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και με το κράτος, δίνουμε χέρι φιλίας, όχι αντιπαράθεσης, να βρούμε τις σωστές λύσεις. Υπάρχουν απόλυτες λύσεις, υπάρχουν λύσεις ευκαιριακές, υπάρχουν και οι σωστές. Και αν κάτσουμε στο τραπέζι από κοινού, πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα βρεθούν οι λύσεις που θα είναι σωστές τόσο για την κοινωνία μας, όσο και για το ποδόσφαιρό μας. Με χαροποιεί το γεγονός ότι η ολόιδα του σωματείου και των προέδρων που είναι παρόντες πήραν κάποιες αποφάσεις ομόφωνες προς όλες τις κατευθύνσεις. Και πιστεύω ότι από την πλευρά της δική μας υπάρχει διάθεση να προλάβουμε γεγονότα και να είστε σίγουροι τόσο ανοιχτό όπως είναι τα σωματεία, είμαστε οι πρώτοι που μας απασχολεί και είμαστε οι πρώτοι που αν χρειαστεί θα πάρουμε τις οποιασδήποτε αποφάσεις. Όμως, χωρίς τη συνεργασία της αστυνομίας και του κράτους δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Γι' αυτό το μήνυμα μας είναι ξεκάθαρο,
ότι πρέπει να συνεργαστούμε και πρέπει να βρούμε τις λύσεις, όχι τις απόλυτες, τις λύσεις που θα βοηθήσουν το ποδόσφαιρο μας να πάει μπροστά και να μην το κλείσουμε. Διότι η μετακίνηση ή τα άδεια γήπεδα θα κλείσουν το ποδόσφαιρο μας. Και πιστεύω ότι έχουμε τη δύναμη, έχουμε τη θέληση να ξεπεράσουμε σε συνεργασία αρκετά προβλήματα. Αυτά από τον ορισμό.